συνειδητές κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, σε αυτό το βήμα, επειδή πιστεύουμε ότι δεδομένου της τεχνολογίας, η Βουλή θα πρέπει σε αυτούς που έχουν διαπράξει δεικτή εγκλήματα να διαγράφει τη μνήμη τους για να τους απελευθερώσει. Και τι εννοούμε με αυτό, κυρίες και κύριοι. Ας κάνουμε έναν λίγο ξεκαθαρισμό. Τα ειδεκτή εγκλήματα είναι αυτά τα οποία, για τα οποία κάποιος θα ήταν για πάντα στη φυλακή ή σε άλλες χώρες θα είχε υποστεί, ή στην Αμερική, ας πούμε, για να πάμε σε πολλές άλλες χώρες, θα είχε υποστεί τη θανατική ποινή. Και δεν μιλάμε προφανώς για οικονομικά εγκλήματα. Μιλάμε για βίαιες πράξεις, πολλαπλούς βιασμούς, φόνους, όλα αυτά τα όμορφα, για τα οποία, αποδεδειγμένα έχει καταδικαστεί και θα πήγαινε πολλαπλές ισόπιες. Λίγη διαγραφή της μνήμης τους, τι εννοούμε. Ξέρουμε, σήμερα έχουμε τεχνολογία με βάση την υπόθεση που γίνεται από αυτό το θέμα. Να σβήσουμε οτιδήποτε κομμάτι του χαρακτήρα υπάρχει στο κεφάλι. Είναι το ίδιο με να ρίξουμε μια φτιαριά σε κάποιον και να μην θυμάται ποιος είναι, γιατί ήρθε εδώ, από πού ήρθε κτλ. Δεν μιλάμε τώρα για λειτουργίες, αλλά μιλάμε για αυτά που βαφτίζουν τον χαρακτήρα. Και τέλος, πριν να απελευθερώσει, προφανώς για αυτούς τους οποίους έχουν κάνει τα εγκλήματα και έχουν καταδικαστεί, θα τους κάνουν, θα προτιμούν να κάνουν αυτή την ποινή και θα τους απελευθερώνουμε μετά άμεσα. Και έτσι εκεί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ποινικοποίηση του χαρακτήρα που κάνει την πράξη και όχι της ύπαρξης της ίδιας, δηλαδή της καταπάτησης του δικαιώματος ζωής, αφού έχουμε την τεχνολογία αυτή. Και ας προχωρήσουμε λίγο στο τι θα σας πούμε. Εγώ θα σας μιλήσω, θα σας πω λίγο για το γιατί η κοινωνία αυτή τη στιγμή, αφού μπορεί να το κάνει, που έχει βρει την τέλεια ποινή, η οποία είναι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια ποινή, και ο συνομιλητής μου θα σας εξηγήσει ξεκάθαρα γιατί αυτό είναι το ηθικό πράγμα να κάνεις, αφού έχεις τεχνολογία και μπορείς να το κάνεις. Και γιατί αυτό τελικά σβήνει τα λάθη τα οποία έγιναν από την κοινωνία και από το περιβάλλον του πιο πριν μεγαλώνοντας. Αλλά ας πούμε λίγο στα δικά μου. Και πριν ξεκινήσω, να κάνω μια εισαγωγή. Μιλάμε για ένα θέλω δικαίωμα, το δικαίωμα της ζωής. Αυτό το δικαίωμα αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι μια, ο άνθρωπος είναι μια χειροπιαστή οντότητα. Είναι κάτι και αυτό δεν μπορούμε να το στερήσουμε. Αυτή είναι την ύπαρξη. Αυτό μπορούμε να κουμπίσουμε. Οι σκέψεις της κοινωνικής ενώσης στον εγκέφαλό του είναι ένα κομμάτι το οποίο καθορίζει το πώς δράσει. Δεν είναι λοιπόν κομμάτι της ζωής, ας πούμε. Η ζωή υπάρχει πριν απ' όλα. Υπάρχει πριν την κοινωνία, υπάρχει πριν τη δημιουργία των νόμων, πριν απ' όλα. Και κατ' επέκταση γι' αυτό είναι και ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, οι αρρωστημένες σκέψεις που οδηγούν σε πράξεις και οδηγούν σε πράγματα τα οποία οι υπόλοιποι στην κοινωνία δεν θέλουν, μπορούν να ποινικοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας, γιατί έρχονται μετά από τη ζωή. Και ας πάμε λίγο στα επιχειρήματα αυτά καθ' αυτά. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι, το μας λέει ότι αυτοί που είναι έξω από τα όρια τα οποία εμείς θέτουμε, πρέπει να μπορούμε να τους ποινικοποιήσουμε, γιατί απλώς επειδή έρχονται να ζουν σε αυτή την κοινωνία, δέχονται και τα όρια που εμείς θέτουμε. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή ποινή που να συνάδει με τη δικιά μας ηθική. Και εδώ έρχεται η βασική μου χρονολογία. Η τέλεια ποινή, κυρίες και κύριοι. Μοντεσκιέ θα έλεγε ότι θέλουμε η ποινή να έχει συγχρονισμό, αποτροπή, παραδειγματισμό και ικανοποίηση του κοινού περιδικαίου αισθήματος. Πώς λοιπόν αυτή η ποινή τα πετυχαίνει όλα? Πρώτον, για τον συγχρονισμό και την αποτροπή που να κάνει κάτι. Έχουμε τον απόλυτο συγχρονισμό έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει διαπράξει κάτι δεχθές να ξεκαθαρίσουμε, είναι αυτός ο οποίος βίασε 15 φορές ένα κοριτσάκι και τελικά το σκότωσε. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν, να μάθει τα λάθη του, όπως θα δείξει περισσότερο στην ομιλία. Με ρώτησες. Όχι, ευχαριστώ. Και να ξεκινήσει σαν ένας καινούριος άνθρωπος καλός για την κοινωνία. Στα πλαίσια που η κοινωνία θέλει να θέσει. Με ρώτησες. Ευχαριστώ. Δηλαδή, όχι ευχαριστώ. Αυτό που γίνεται είναι ότι αλλάζουν τις προκείμενες, οι οποίες καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Γιατί το χαρακτήρα του ανθρώπου είναι αυτό. Είναι οι προκείμενες οι οποίες θα καταλήξουν συμπέρασμα. Από τη στιγμή που αλλάξουν τις προκείμενες, τελικά αυτός ο άνθρωπος θα γίνει κάτι άλλο. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να είναι μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι το άτομο είναι ακριβώς τα κυκλώματα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του. Επομένως, αυτό που κάνεις είναι ακριβώς να θανατώνεις. Αυτό που λέμε είναι ότι τελικά αυτό που κάνεις είναι να χάσει το χαρακτήρα του και όχι την οντότητά του. Αυτό που θέλω να ποινικοποιήσουμε είναι το χαρακτήρα. Είναι ο χαρακτήρας αυτός, ο οποίος λειτουργεί έξω από τα πλαίσια κοινωνίας και όπως σας έλεγε, θα σας πει ο συνομιλητής μετά, τελικά αυτός έτσι κι αλλιώς σας άφησε σε ένα κελί.
Και ας πούμε τον παραδειγματισμό. Προφανώς είναι καλύτερο από την ποινή, από μια θανατική ποινή ή από μια φυλακή. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο, στην χειρότερη των περιπτώσεων, ας πούμε, είναι σαν να πεθαίνει. Είναι, θα χάσει αυτό το που ήταν, θα χάσει αυτά που αγαπούσε. Παρ' όλα αυτά, για εμάς δεν έχουμε σκοτώσει κανέναν. Απλά γλιτώνουμε το να έχουμε έναν άνθρωπο σε αυτή τη φυλακή. Και τελικά, απλά παραδειγματίζουμε κάποιον και λέμε: ξέρεις τι, αν δράσεις έτσι, δεν θα θυμάσαι ποιος είσαι. Και ικανοποίηση του κινητούπερ δικαιοσύστηματος. Δεν σκέφτεται η τιμωρία, πρέπει να μπορεί το χαρακτήρα. Γιατί ο χαρακτήρας είναι αυτός που έκανε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε ήταν η απόρρια για το έγκλημα. Άρα, αφού έχουμε τη τεχνολογία, γιατί να μην τιμωρήσουμε αυτό το οποίο δημιουργεί το έγκλημα. Τον ηθικό αυτό εγώ, αν θέλετε. Το κεφάλι, τον εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει το κοινό να τιμωρήσει. Το κοινό θέλει να τιμωρήσει όχι τη φυσική ύπαρξη κάποιου, αλλά το μηχανισμό ο οποίος κατέληξε στο λογικό συμπέρασμα ότι εγώ μπορώ να πάρω ένα κοριτσάκι και να το κοπανάω σε ένα βράχο μέχρι να αποφασίσει. Εκτός χρόνου. Ο χαρακτήρας θα χαθεί χωρίς να πεθάνει κανένας. Έτσι, κανένα δικαίωμα από αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πριν από την ίδια την κοινωνία δεν χάνεται και η κοινωνία προστατεύεται. Η κοινωνία σοφρονίζει, αποτρέπει, παραδειγματίζει και ικανοποιεί το κοινόπολη δικαίωμα. Και όπως σας πει ο συνομιλητής μου, ικανοποιεί την ηθική και αλλάζει το κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δέχομαι τον ορισμό μου, ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα που το όρισε έτσι την κυβέρνηση. Και γιατί ξαφνιάστηκε, γιατί δεν περίμενα να μιλήσουμε για μια ποινή η οποία είναι ισοδύναμη της θανατικής ποινής. Λοιπόν, αρχικά μας είπε, εν πάση περιπτώσει, αρχικά στη μέση και στο τέλος, το μόνο που μας έλεγε η κυβέρνηση είναι ότι επειδή αναγνωρίζουμε ως το κινητήριο μοχλό ενός εγκλήματος τον χαρακτήρα, πολύ σωστά όπως είπε ο Στράτος, διαγράφουμε αυτό το χαρακτήρα. Διαγράφουμε όλα τα βιώματα, διαγράφουμε όλα τα κυκλώματα τα οποία αποτελούν το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Αυτό που αγνοεί ή θέλει να αγνοεί, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση είναι ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι το σηκώτη μου, δεν είμαι η καρδιά μου, δεν είμαι οι πνεύμονές μου, είμαι ο εγκέφαλός μου. Είμαι τα κυκλώματα τα οποία διαμορφώνουν το χαρακτήρα μου. Αυτά ακριβώς τα κυκλώματα είμαι, αυτά τα κυκλώματα απαντούν όταν με φωνάζουν Βασίλη, αυτά τα κυκλώματα απαντούν όταν βλέπω κάτι να κινείται στον δρόμο. Αν αυτά τα καταργήσεις, καταργήσεις την οντότητα του Βασίλη. Όχι, ευχαριστώ. Και τι κάνεις, δημιουργείς ένα ζώο, δημιουργείς ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να βγει από τη φυλακή, τι πρέπει να μάθει, πρέπει να μάθει πώς να κρατάει ένα κουτάλι, θα πρέπει να μάθει να κρατάει ένα ποτήρι, θα πρέπει να μάθει ακριβώς ξανά εκ νέου να μιλάει, να κινείται, εν πάση περιπτώσει τα πάντα. Γιατί ακριβώς τα κυκλώματα που διαμορφώνουν την προσωπικότητά του τα έχει διαγράψει. Όχι, ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο case μας. Ακριβώς, ποιο είναι αυτό, ποια είναι η άποψη που έχουμε εμείς για το θέμα αυτό. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το κύκλωμα το οποίο θέλει να το αντιγράψουμε σκοτώνει άλλα κυκλώματα που δεν φταίγαν σε τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται, τιμωρείται. Και πώς τιμωρείται με την ποινή. Και ακριβώς αυτή είναι η κυκλωματολογία μας. Ποια είναι η έννοια της ποινής. Η έννοια της ποινής είναι να περιοριστεί ένα άτομο, να στερηθεί ελευθερίες του, να υποστεί κυρώσεις. Και με αυτόν τον τρόπο να δυνητικά, πρώτα απ' όλα να στερηθεί τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με την κοινωνία εφόσον έχει προβαίνει σε αυτές τις νοσηρές ενέργειες, αφετέρου να λειτουργήσει ευατρευτικά για τον ίδιο, για την κοινωνία και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή να επανενταχθεί ελπίζοντας να έχει αλλάξει. Όλα αυτά δεν υφίστανται στο μέλλον που προτείνει η κυβέρνηση. Το μέλλον που προτείνει η κυβέρνηση δεν είναι ποινή. Το μέτρο που προτείνει η κυβέρνηση είναι, όχι ευχαριστώ, είναι κατάργηση μιας οντότητας. Και γιατί αυτό δεν είναι καλό. Γιατί είναι καλύτερο να βάζω ποινή σε κάποιο άτομο και να το περιορίσω και όχι να το καταργώ. Η όλη έννοια της δημοκρατικής κοινωνίας, όπως τη ξέρουμε από τον διαφωτισμό και έπειτα, ορίζει ότι δεχόμαστε τη δυνατότητα του οποιοδήποτε ατόμου να υπάρχει και να επιλέγει ακριβώς πώς θα κινείται. Και αν θέλει να επιλέξει να κινείται εκτός νόμου, είναι δικαίωμά του. Αλλά το θέμα είναι ότι στη δικιά μας κοινωνία θα περιοριστεί αυτό το άτομο και δεν θα έχει τις τέλειες δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταργούμε την οντότητά του. Σεβόμαστε το δικαίωμα στην ύπαρξή του. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά παραδείγματα. Μπορώ χαρακτηριστικά να σας φέρω τη σύγκριση το ότι εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω ως δυτικός και δεν μιλάω ως ένας ανατολικός, ο οποίος θεωρεί ότι όταν βιάσει μια κοπέλα, αυτή η κοπέλα πρέπει να κατηγορηθεί για μοιχεία. Βλέπετε πόσο διαφορετικές είναι οι κοινωνίες και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος έχει το απόλυτο δίκιο. Ξέρουμε ότι με τα δικά μας πιστεύω όχι, με τα δικά μας πιστεύω αυτό το άτομο πρέπει να περιοριστεί. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάψει να υπάρχει.
Γιατί όλα αυτά τα οποία ορίζουν το νομικό πλαίσιο της κοινωνίας μας έχουν προκύψει από μακροχρόνιες διεργασίες. Και δεν έχουν προκύψει θεόσπιτα, δεν έχουν προκύψει άνθρωποι, δεν είναι άφθαρτες αλήθειες οι οποίες έφτασαν σε αποκάλυψη μας. Είναι αλήθειες οι οποίες έφτασαν μέσα από διεργασίες. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτές τις διεργασίες, αλλά σεβόμαστε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές τις διεργασίες. Και προφανώς, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν διεργασίες, προφανώς η κοινωνία μας είναι ευμετάβλητη. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να καταργήσει μια οντότητα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να ορίσει μια οντότητα ως ανίκανη στο να υπάρχει. Δεν καταργούμε λοιπόν μια οντότητα, την περιορίζουμε. Γιατί θέλουμε αυτό και δεν θέλουμε να την καταργήσουμε, όχι ευχαριστώ. Γιατί αν καταργούμε οντότητες, δημιουργούμε ένα άλλο κράτος. Δημιουργούμε ένα κράτος το οποίο πάει να αποτελεί εργαλείο οργάνωσης των ανθρώπων, του που αποτελούν τα μέλη. Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της επιχειρηματολογίας μας. Το κράτος οφείλει να αποτελεί το εργαλείο για να διευκολύνει τη βιωσιμότητα και την οργάνωση των επιμέρους μελών. Με αυτό το μέτρο, αυτό που φτιάχνουμε είναι ένα κράτος ρομπότ, το οποίο κράτος ρομπότ προβάλλει ως το ανώτατο κομμάτι της ιεραρχίας, το οποίο πάβει να εξυπηρετεί τα μέλη του και φτάνει να ορίζει ποια θα είναι τα μέλη του. Φτάνει να ορίζει ακριβώς και ευχαριστώ από ποια άτομα αποτελείται. Πάβει λοιπόν να εξυπηρετεί τα άτομα αυτά και ορίζεται αυτός ως η ανώτατη αρχή ύπαρξης, εν πάση περιπτώσει, σε μια κοινωνία. Και καταλήγω και στο τρίτο κομμάτι. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα συμβεί εάν γίνει αυτό. Θα πάψει να υπάρχει εξέλιξη της κοινωνίας. Η εξέλιξη της κοινωνίας και της ανθρωπότητας βασίζεται στην ατομικότητα και στην ποικιλία που υπάρχει στο κάθε άτομο. Το κάθε άτομο αποτελεί μια μοναδική οντότητα, η οποία προκύπτει από την ανεξάρτητη ποικιλία που αποτελεί το DNA του. Το DNA του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό, δεν επαναλαμβάνεται. Και ακριβώς επειδή είναι μοναδικό, μπορούν να προκύπτουν κάποιοι ιδιαίτεροι άνθρωποι κάθε τόσο, οι οποίοι μπορεί σε κάποιο σημείο της πορείας τους να διαπράξουν ένα έγκλημα, μπορεί σε ένα άλλο σημείο της πορείας τους να βρουν μια σπουδαία ανακάλυψη. Σε κάθε περίπτωση υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι είχαν ανεδεχθεί εγκλήματα στην εποχή τους. Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω ότι ο Γαλινός άνοιξε ένα πτώμα και θεωρήθηκε ότι έκανε ανεδεχθές εγκλήματα όταν το έκανε πρώτη φορά. Το θέμα είναι ότι αν δεν είχε ανοίξει αυτό το πτώμα, ο Γαλινός δεν θα ξέραμε ανατομία. Και αν δεν ξέραμε ανατομία, δεν θα ξέραμε ιατρική. Αντίστοιχα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας Γάλλος τον 18ο αιώνα έλυσε τους ψυχοπαθείς οι οποίοι θεωρούνταν δαιμονισμένοι. Από εκείνο το σημείο και έπειτα έχουμε προοδεύσει και αναγνωρίζουμε πλέον τις ψυχιατρικές παθήσεις ως βιολογικές παθήσεις, πρόβληση της κοινωνίας. Τέλος, ο Φρόιντ ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την ψυχή και όρισε την ψυχανάλυση και, εν πάση περιπτώσει, τόλμησε να αγγίξει ευαίσθητες φορτές οι οποίες θεωρούνταν απαγορευμένες στην ανθρωπότητα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα. Καταλαβαίνετε όλοι ότι ακριβώς αυτή η ευμεταβλητότητα, η ποικιλία στη διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ των μελών μιας ανθρώπινης κοινωνίας είναι ο κινητήριος μοχλός εξέλιξης της. Δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε με ένα κράτος ρομπότ το οποίο ορίζει και είναι τα μέλη του σύμφωνα με τις κυρίες οι οποίες υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή. Σας προτρέπουμε να καταψηφίσετε αυτό το... Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα συμβαίνουμε λοιπόν την πέρα. Κατά πόσο μπορούμε να ασκήσουμε το κύκλωμα το μυαλό ενός ανθρώπου και κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι ηθικό και θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε. Δεν απειγορούμε, δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα. Εμείς όπως εξηγήσαμε, θεωρούμε ότι πρέπει να εκτενικοποιεί το χαρακτήρα, το κύκλωμα όπως όταν αυτή, και όχι η ύπαρξη, η οντότητα, αυτό που υπάρχει. Και αυτό το οποίο μπορεί έχει ελπίδες να κάνει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Ο Στάτης εξήγησε γιατί λοιπόν αυτό αποτελεί την τέλεια τιμή, με την τεχνολογία μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε την τέλεια τιμή. Γιατί λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επιτρέψουμε ένα τέτοιο πράγμα να γίνει. Από εκεί και πέρα, εδώ θα σας μιλήσω. Γιατί αυτή η ποινή είναι ηθική και εν τέλει ο περιορισμός που μας εξήγησε ο Βασίλης δεν είναι τόσο ηθικός όσο θέλω να το παρουσιάζει. Γιατί προσβάλλει την ελευθερία, θα το πούμε παρακάτω αυτό στο λόγο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι. Πόσο δίκαιο είναι κάποιοι άνθρωποι που το περιβάλλον τους έχει επηρεάσει να καταλήξουν να είναι εγκληματίες και αποτρόπαιοι εγκληματίες και κατά πόσο αυτό το πράγμα να το διορθώσουμε και να φέρουμε μια κοινωνική ισότητα. Αλλά πριν το μιλήσουμε για αυτά, κυρίες και κύριοι, ας δούμε λίγο τι μας είπανε και θα την κρίσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε με το πιο εφελές, το οποίο ήταν για τα κουτάλια τα παιδιά και την δαβάμα που δεν είχαμε να μιλάει. Εμείς δεν σταθήκαμε σε αυτό. Το πετάξαμε και εκτός ορισμού, αν θέλετε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει μια ευτελή συζήτηση. Θεωρήσαμε ότι ένας άνθρωπος, αφού μπορούμε να έχουμε τεχνολογία να του σβήσουμε μόνο το χαρακτήρα, θα του σβήσουμε μόνο το χαρακτήρα. Γι' αυτό σας έφερα και το παράδειγμα με τη φτιαριά. Δεν δίνω παραπάνω επίθεση αυτό. Ας προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω, γιατί μας είπατε για κυρώσεις και πανέταξη. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε, αν δεν το έχετε καταλάβει, για ανθρώπους οι οποίοι βιάζουν κοριτσάκια, για ανθρώπους οι οποίοι δολοφονούν, για ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να επανενταχθούν. Γιατί απλούστατα δεν τους επανεντάσσει η κοινωνία μας. Δεν το θέλουν. Οπότε κυρίες και κύριοι, αυτό που σας προτείνουμε εμείς είναι ο μόνος τρόπος επανένταξης. Αν θέλετε, δείτε το σαν ένα φοίνικα, έναν κακό φοίνικα. Τον σκοτώνουμε και απιστάχτε το για να γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό θέλουμε να σας εξηγήσουμε. Το ότι δεν σκοτώνουμε την ύπαρξη, σκοτώνουμε αυτό το οποίο σκέφτηκε τα κακά πράγματα που έδωσε στην κοινωνία μας. Και εδώ έρχεστε στο δεύτερο πράγμα που μας εξηγήσετε.
γιατί αυτή η κίνηση, ξέρω εγώ, αυτός κίνηθηκε εκτός νόμου και δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να κάνουμε τίποτα. Σας το εξήγησα στο λόγο που στράψατε το πράγμα. Έχουμε το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό πρέπει να σέβεται τους κανονισμούς μας και εμείς θεσπίζουμε τις ποινές για αυτούς που δεν τους σέβονται. Αυτή είναι μια ποινή. Άμα δεν σας αρέσει, μην είσαι μέλος της κοινωνίας. Εμείς αυτό το πράγμα θα φέρουμε στο σωστό και ηθικό. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Μετά βγήκε σε μια συζήτηση που δεν την πολύ καταλάβαινε, ότι αυτό το πράγμα ορίζει τα μέλη του και ότι θα εμποδίζει ουσιαστικά το κράτος στους ανθρώπους να ορίζουν τον εξέλιξη. Να ξανατονίσουμε ότι μιλάμε για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Δεν πιάνει τον τυχαίο άνθρωπο στον δρόμο που στοχάζεται ότι ίσως η κυβέρνησή του να μην είναι τόσο καλή. Μιλάμε για τον άνθρωπο που παίρνει ένα μαχαίρι και μαχαιράνει μωράκι. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν απειλείται καθημερινότητά μας από αυτό το πράγμα. Και πάμε λοιπόν στα δύο τελευταία. Μας είπε ότι η εξέλιξη της κοινωνίας εξαρτάται αυτό το πράγμα και καταστρατηγείται. Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη της κοινωνίας μας, εμείς όπως την ξέρουμε, δεν βασίζεται ούτε στους βιαστές ούτε στους εγκληματίες. Βασίζεται στους ανθρώπους που στοχάζονται, που σκέφτονται και προσπαθούν να την βελτιώσουν. Τίποτα από αυτά. Με ρώτησε. Όχι, ευχαριστώ. Και εν τέλει ο πρόεδρος, αν θέλετε να μάθετε, κυρίες και κύριοι, δεν καταδικάστηκε για τίποτα. Ήταν επαναστάτης αυτά που σκεφτόταν, αλλά δεν έκανε τίποτα κατά τον κόσμο. Πάμε όμως αυτό, στο constructive case. Όχι σε λίγο. Όχι τώρα. Λοιπόν, πάμε και πάλι. Εμείς λοιπόν, όπως εξηγήσαμε, πρέπει να ποινικοποιείται ο χαρακτήρας και όχι η ύπαρξη. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Γιατί λοιπόν αυτή η ποινή είναι ηθική. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μας. Έχουμε το σάπισμα στη φυλακή και το θάνατο, το σάπισμα και το θάνατο, και έχουμε και το wipeout, κυρίες και κύριοι. Να τα σβήσουμε όλα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το clean slate. Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η ηθική πίσω από το θάνατο και ποια είναι η ηθική πίσω από την ελευθερία. Στην προηγούμενη κοινωνία που μας παρουσίασε ο Βασίλης, αυτές οι έννοιες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Εμείς όμως έρχομαστε και σας λέμε το εξής. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να το σώσουμε ή θα πεθάνει τη σαπίση ένα κελί. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το κύκλωμα θα πεθάνει. Okay. Σε όλες τις κοινωνίες πεθαίνει. Αυτό όμως που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να χαρίσουμε στην οντότητα, στην ύπαρξη, μια δεύτερη ευκαιρία. Σε αυτό το κορμί, μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε αυτό που ουσιαστικά σας λέμε είναι ότι μέσα από αυτό το πράγμα αναγεννιέται μια νέα ζωή. Παρακαλώ. Παραγνωρίζετε το γεγονός ότι αυτό το κορμί που θέλετε να σώσετε θα είναι ένα άψυχο όν μετά την αφαίρεση όλη τη ζωή και δεν θα έχει δυνατότητα να αλλάξει γιατί δεν θα θυμάται καν ό,τι έχει κάνει. Ωραία. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε λοιπόν αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ψυχής. Γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, μια καινούρια ψυχή. Θέλετε να το καταλάβετε, δεν μας επηρεάζει. Εμείς αυτό σας λέμε. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χάνει την ικανότητα να σκέφτεται, άρα δεν υπάρχει ένας καινούριος άνθρωπος. Προχωράμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Στο δεύτερο μας κομμάτι. Αντί λοιπόν να τους κλωδιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που κάνουμε είναι πολύ πληκτικό. Τι κάνουμε, τη ζούμε την ευκαιρία να είναι ελεύθεροι, να κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργήσουν μια καινούργια αρχή. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε κυρίες και κύριοι, ποινικοποιούμε το χαρακτήρα και όχι την ύπαρξη. Και αυτό λοιπόν μας φέρνει στο δεύτερο κομμάτι της επιχειρηματολογίας της διάσπασης με αυτήν την ομάδα. Αντί να τους κλωδιάζουμε λοιπόν, που μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τα εγκλήματα, αλλά δεν φταίνε αποκλειστικά αυτοί. Φταίει το περιβάλλον τους. Είναι άνθρωποι που ήταν φτωχοί, δεν μορφωθήκανε, ποτέ δεν μάθαμε το σωστό από το λάθος κτλ. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, τι λέμε, εμείς θα σου σβήσουμε τη μνήμη, θα σου δώσουμε μια σωστή ανατροφή. Γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Σκύρ, γιατί θεωρούμε ότι καλώς ή κακώς υπάρχει μια κοινωνική ανισότητα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λέει, ξέρετε τι, η κοινωνία δεν είναι 100% ίση. Κάποιοι άνθρωποι την έχουν καλύτερα από άλλους και εμείς θα θέλαμε να το διορθώσουμε αυτό ακόμα και τώρα. Και γιατί το κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι σε οποιοδήποτε άλλον. Γιατί πολύ απλά αυτοί πράξαν ένα παστές έγκλημα. Δεν ποινικοποιούμε τη σκέψη του ανθρώπου που δεν είναι σωστή, ποινικοποιούμε την πράξη. Όταν ο άλλος πράττει με τέτοιο τρόπο, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι να τον σκοτώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο άνθρωπο. Ένα πιο σωστό άνθρωπο. Αυτό είναι λοιπόν η δικιά μας ηθική. Και νομίζω ότι συμβαδίζει απόλυτα με την ηθική που έχουμε σήμερα. Οπότε, επειδή λοιπόν όπως εξηγήσαμε, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον σώσουμε, άρα ποινικοποιούμε το χαρακτήρα και τον τιμωρούμε και θεωρούμε ότι αυτή η ύπαρξη πρέπει να συντηρηθεί και να ίσως από αυτή την ύπαρξη να βάλουμε κάτι καλό. Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο πρέπει να περάσει πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όσον αφορά στο δικό μας case, αυτό που ο Βασίλης έκανε αρχικά ήταν να δείξει ουσιαστικά την ουσία της ανάγκης, μιλώντας για το τι σημαίνει για μια κοινωνία ουσιαστικά να απορρίπτει τελείως έτσι κάποιους πολίτες της, να τερματίζει ουσιαστικά όλη τους, την πνευματική οντότητα και να κάνει ας πούμε, αυτό το μέτρο που θέλει η κυβέρνηση. Εγώ το που θα κάνω στο δικό μου έτσι και extension είναι να μιλήσω πιο πρακτικά για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το πώς το μέτρο που φέρνει η κυβέρνηση δεν πετυχαίνει εν τέλει το σκοπό έτσι, του σοφρονισμού και της ποινής. Κάποια πράγματα έχουν ήδη ακουστεί, αλλά θα τα αναλύσω περισσότερο. Και το δεύτερο που θα πω είναι ουσιαστικά τι πρόβλημα δημιουργεί και θα σας δείξω πώς εν τέλει δίνει κατ' κίνητρα για ιδευτεί εγκλήματα παρά τα αφαιρεί. Πριν τα κάνω αυτά,
Λοιπόν, στην αντίκρουση το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ακούσαμε πριν ότι η ομάδα αυτή της κυβέρνησης θέλει να ποινικοποιήσει το χαρακτήρα. Και για μία ακόμη φορά, το είπα και πριν, τόση ώρα Βασίλη σας ανέλει ακριβώς πώς είναι δείκτης της ποιότητας μιας κοινωνίας και του επίπεδου των πολιτών της, ας πούμε, και αυτού του συνόλου. Το να αντιλαμβάνεται, ας πούμε, ότι υπάρχει το διαφορετικό και να μην το τερματίζει, το να μην φτιάχνει τους υπηκόους της, αλλά να τους έχει ως αυτή είναι και αν αυτή είναι επιζήμη για το συνόλου να τους περιορίζει. Είναι δείκτης της ποιότητας αυτών μιας κοινωνίας, που σας το ανέλησε ο Βασίλης. Όχι. Και άλλο μας είπαν ότι αυτό το μέτρο που φέρνουν είναι μια ποινή. Και για μία ακόμα φορά δεν είναι μία ποινή, γιατί θα σας πω τι είναι μία ποινή. Μία ποινή είναι να πας και να στερείς τις ελευθερίες, κάποιες ελευθερίες, λιγότερες ή περισσότερες, ένα άτομο το οποίο εγκλημάτισε. Και για να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος που θα έχει αυτές τις ελευθερίες και να στερήσει από αυτόν τον άνθρωπο. Με το δικό του μέτρο δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος. Απλά τον παίρνουν και τον τερματίζουν στην ολότητά του. Όχι. Ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος, να είσαι κάποιος για να σου περιορίσουν τις ελευθερίες σου. Και αυτό το που κάνουν είναι να μην έχουν κάποιον. Όχι, μετά το ψευτοδίλημα το οποίο έπεσαν, ότι είναι το μέτρο μας ή αυτός ο τύπος της αφήσει στην φυλακή, γιατί έχει πάει, ξέρω εγώ, δυσισόβια. Λοιπόν, είναι ψευτοδίλημα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, πολλές περιπτώσεις που έχει πάει, ας πούμε, κάποιος ισόβια μπορεί να γίνει νωρίτερα στα 80 του, ας πούμε, αν είχε μπει στην φυλακή στα 20, γιατί ξέρω έδειξε καλή διαβολή, γιατί το ένα και το άλλο, γιατί όμως τελικά πίστηκε το κράτος το οποίο θέλει να τον σωφρονίσει, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να επανεταφεί και έχει τιμωρηθεί αρκετά. Όχι. Και δεύτερον, το κλασικό επιχείρημα που θα έχετε σίγουρα ακούσει στην θανατική ποινή, ότι ουσιαστικά κάτι μπορεί να αλλάξει τη δικογραφία, ότι ποτέ αυτές οι αποφάσεις δεν είναι σίγουρες και η αναστρεψιμότητα της, η μη αναστρεψιμότητα μάλλον της ποινής αυτής που θέλουν να φέρουν, σε συνιστά ακριβώς το πρόβλημα αυτό το ψευτοδίλημα που έφερα σε λιγάκι. Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα είναι ότι μίλησε πάρα πολύ ο Μπουγιούκας για τις κοινωνικές ανισότητες κλπ. Και από τη μία έρχονται και μας λένε και φέρνουν αυτή τη γραμμή ως κυβέρνηση ότι θέλουν να ποινικοποιήσουν το χαρακτήρα γιατί ο χαρακτήρας φταίει και αυτός είναι το κακό κτλ. Αλλά από την άλλη έρχονται και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, τους καημένους τους ανθρώπους και οι κοινωνικές ανισότητες που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα τους και εν τέλει αυτές μάλλον φταίνει και κάπως εμείς έτσι τις καταπολεμούμε. Εν τέλει ποιος φταίει, ας πούμε, φταίει ο χαρακτήρας, φταίνει οι κοινωνικές ανισότητες και όπως αντιλαμβάνεστε διακρίνουμε σε ένα πρόβλημα εδώ. Μα τελικά αυτός έχει πάρει κάποιες προκείμενες από την κοινωνία. Αν θα αλλάξει η κοινωνία είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά προκειμένου, αφού αυτός τις έχει καταγεγραμμένες προκείμενες, γιατί να τις διαγράψουμε κιόλας. Κύριε, να μην τις διαγράψουμε, διότι η όλη έννοια, και με αυτό θα περάσω και στο πρώτο μέρος κομμάτι του δικού μου case, ας πούμε, στο γιατί δεν πετυχαίνει το σκοπό. Λοιπόν, δεν θέλουμε να τις διαγράψουμε, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός του σοφρονισμού. Λοιπόν, αναλυτικά, ποιος είναι ο σκοπός του σοφρονισμού? Δύο πράγματα θέλει να κάνει: να τιμωρήσει και να λειτουργήσει αποτρεπτικά μέσω για αυτές τις τιμωρίες, τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο μελλοντικά, όσο βεβαίως και για το περιβάλλον. Και το δεύτερο είναι να επανεντάξει κάποιον αυτό που έχει ήδη ξανακουστεί. Τώρα, γιατί με αυτό το μέτρο χάνεται η όλη αποτρεπτικότητα? Διότι είναι αρκετά προφανές, όμως μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, ότι πρέπει να ξέρεις τι λάθος έκανες, προκειμένου να μην το ξανακάνεις. Έτσι, αυτή είναι κάπως μια βασική αρχή που έχει καταστρατηγηθεί τελείως. Το δεύτερο είναι ότι ανακύπτει έτσι ένα πρόβλημα, στο οποίο θα επεκτείνω και στο δεύτερο κομμάτι, ότι ουσιαστικά δίνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τον deal, ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να κάνω μια βλακεία, ας πούμε, μπορώ να κάνω ένα ακραίο, ένα ενδευτές έγκλημα, αλλά ξέρω ότι ξέρεις κάτι, μετά δεν θα θυμάμαι τίποτα. Ας πούμε, κάπου δεν θα έχω βιώσει τις επιπτώσεις κτλ. Και αυτό πέραν του ότι καταστρατηγεί την αποτρεπτικότητα, όπως θα σας δείξω, δημιουργεί και πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Τώρα, στο δεύτερο ζήτημα, στο δεύτερο σκοπό του σοφρονισμού, είναι όπως σας είπα η επανένδευση. Και επανερχόμαστε στο πρόβλημα αυτό που αναγγείλει συνέχεια σε αυτό το debate, αυτό το βασικό class, ότι δηλαδή ποιον θέλουμε εν τέλει να επανεντάξουμε. Λένε ουσιαστικά η όλη έννοια του σοφρονισμού καταστρατηγείται διότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Το έχει πει πολλές φορές και ο Βασίλης, δεν είναι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα, για το τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί, όπως προλόγησα, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι ξέρεις κάτι, μπορείς, αν κάνεις μια αρκετά σοβαρή μαλακία, να σου δώσουμε μια νέα ζωή. Ουσιαστικά δίνει αυτό το deal. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι έχουν κίνητρο να πάρουν αυτό το deal. Μπορώ ήδη να σκεφτώ δύο περιστάσεις. Ναρκωμανείς οι οποίοι έχουν μια εξάρτηση, οι οποίοι είναι wired, ας πούμε, στα κυκλώματά τους και η καλή κυβέρνηση μπορεί να έρθει μια φτερνιά και να τα βγάλει, οι οποίοι έχουν ήδη καταστρέψει τη ζωή τους και λένε, ξέρεις κάτι, τα έχουν καταστρέψει όλα. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να κάνουν ένα δευτές έγκλημα και αύριο να έχουν μια καινούργια ζωή χωρίς εξάρτηση.
Δεύτερο, άτομα με χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα που έχουν συναισθησία, δεν ξέρουν το πρόβλημά τους που το αντιλαμβάνονται. Κάποιος που έχει κατάθλιψη και ζει χρονίως μια μίζερη ζωή. Έχει το απόλυτο όφελος να αποκομίσει από το να πάει και να κάνει ένα ιδευτές έγκλημα και μετά η κοινωνία να του δώσει μια νέα πολύ ωραία ζωή. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, συνοψίζοντας κυρίες και κύριοι, και για αυτά που είπε ο Βασίλης, γιατί δηλαδή είναι δείκτης ποιότητας μιας κοινωνίας το πώς αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τα άτομα, αλλά και ειδικότερα αυτά που σας είπα εγώ, ότι αφενός δεν πετυχαίνετε, δεν επιτυχάνετε ως προπόσθεση ο χρονισμού και αφεντέρου δεν πείτε κίνητρο ουσιαστικά για να θελεί κανείς συνδεχτεί εγκλήματα, μην συμφωνήσετε. Καλησπέρα και από μένα σε αυτό το τελευταίο debate. Έρχομαι σαν πρώτο μέλος της δεύτερης ομάδας της κυβέρνησης και πρώτη προχωρήσω στα επιχειρήματα της ομάδας μου. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αντίκριση σε όσα ακούστηκαν. Η στέρηση της ελευθερίας ενός ανθρώπου είναι όντως μια ποινή. Με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα την ποινή και προφανώς αυτό που προτείνουμε είναι μια άλλη ποινή με την έννοια που την ξέρουμε από εδώ και τώρα. Στην αρχαιότητα προφανώς ξεδιαβάζανε ανθρώπους μπρούτζουνου σταύρους και τους καίγανε και αυτό είναι μια άλλη ποινή και εμείς αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ότι πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν κάνουμε ούτε τα ιδρυτή εγκλήματα που είναι της θανατικής ποινής, ούτε αφήνουμε κάποιον στη φυλακή να σαπίσει. Του δίνουμε το δικαίωμα σε μια νέα αρχή, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, όπως θα προχωρήσω και εγώ στην επέκταση μετά. Επίσης είπατε ότι δεν υπάρχει αναστρεψιμότητα. Προφανώς δεν υπάρχει αναστρεψιμότητα στην ποινή, όπως δεν υπάρχει αναστρεψιμότητα όταν κάποιος βιάσει κατακολούθηση, όπως όταν κάποιος σκοτώσει. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτό είναι πλήρες ανάλογο. Στη συνέχεια, ο σοφρονισμός δεν πετυχαίνει σε καμία χώρα, κανένα σοφρονιστικό σύστημα δεν πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει το 100% του σκοπού του. Ποτέ, πουθενά. Κάποιος θα παραστρατήσει στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λέμε πετυχαίνει εγγυημένα 100% του σκοπού του. Στη συνέχεια, εάν η διαγραφή της μνήμης είναι τόσο σοβαρό θέμα και είναι τόσο πρόβλημα στο ανθρωπιστικό κομμάτι, που γινόμαστε ανήθικοι, τότε είναι και μεγάλη αποτροπή. Έτσι λειτουργεί. Πώς να το κάνουμε. Και επίσης είπατε κάποιοι για τα ναρκωτικά. Ο ναρκωμανής είναι εθισμένος στην ουσία. Δεν είναι κεφαλικά εθισμένος. Δεν είναι ότι θέλει να πάρει την κοκαίνη γιατί έτσι του έκατσε, γιατί θέλει να παρτάρει το βράδυ. Είναι εθισμένος στην ουσία. Είναι ο οργανισμός του εθισμένος. Προχωρώντας στην επιχειρηματολογία μας, θα θέλαμε να βάλουμε το debate αυτό σε μια σειρά, λέγοντας αρχικά ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο εκφράζοντας την πλειοψηφία που την ψήφισε. Επομένως, παίρνει τα δυνατά και απαραίτητα μέτρα για να το πετύχει αυτό. Και ας κρίνουμε το μέτρο μέσα από τρία στοιχεία που πάνω σε αυτά τα στοιχεία θα κρυφθεί και θα είναι η επιχειρηματολογία μας. Το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο, είναι αναγκαίο και είναι αναλογικό. Είναι κατάλληλο γιατί ουσιαστικά επιτυγχάνει αυτό που θέλει ο σοφρονισμός. Επιτυγχάνει την ορθή επανένταξη. Προφανώς είναι αναγκαίο γιατί το σύστημα που ισχύει τώρα, είτε ο σοφρονισμός, είτε το να μείνει κάποιος για πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή, είτε ακόμα και η θανατική ποινή, είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνά πλέον σαν άνθρωπο. Εμείς το ξεπερνάμε σαν άνθρωπο, το ξεπερνάμε σαν κοινωνία. Και προφανώς είναι αναλογικό, γιατί όλα τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνονται δεν κρίνονται τόσο ορθά όσο αυτό και θα σας εξηγήσω συνέχεια γιατί. Προχωρώντας λοιπόν πάνω σε αυτά τα τρία κομμάτια, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι αυτό που φτάνει να αποδείξουμε σε αυτή τη. Αυτό που φτάνει για να αποδείξουμε τη θέση μας σε αυτό το debate είναι πως ο εγκληματίας γίνεται. Ο εγκληματίας δεν γεννιέται, ότι είναι ένα επίκτητο χαρακτηριστικό. Δεν αμφιβάλλει κανείς πως υπάρχουν άνθρωποι με εγκληματική ή επιθετική φύση, αλλά ακόμα και τα μεγαλύτερα λάθη της φύσης μπορούν να διορθωθούν μέσα από την κατάλληλη ανατροφή. Ο άνθρωπος δεν έχει λάβει καλή ανατροφή, προφανώς γίνεται εγκληματίας. Επομένως, αυτό που κάνουμε εμείς τι είναι, ότι το αναιρούμε αυτή την ανατροφή. Ξέρετε και κάτι. Δίνουμε την ελευθερία σε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει μια νέα αρχή. Γιατί δεν πήγε. Παρακαλώ. Πώς ακριβώς ποιος θα συγκεντρώσει τις συνέχεια στους πάντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι μέλημα της κοινωνίας να το κάνει και είναι μέλημα των δομών της κοινωνίας. Αλλά αν έχει ένα καθαρό. Όχι, μόλις βγάλω. Αν έχει ένα καθαρό μυαλό, σίγουρα θα μπορέσει να το κάνει καλύτερα. Και αν δεν έχει τις μνήμες του παρελθόντος. Στην περίπτωση λοιπόν που το υποέρευνα υποκείμενο εγκληματή, γι' αυτό όπως είπαμε φταίει η ανατροφή του και καταλαβαίνουμε λοιπόν την αναγκαιότητα του να του σβήσουμε τη μνήμη, να τον απαλλάξουμε από αυτό το βάρος, να τον λυτρώσουμε. Ας προχωρήσουμε συνέχεια, γιατί το μέτρο όπως είπαμε είναι αναγκαίο. Παρακαλώ. Ναι, με ενδιαφέρει να μάθω ποιον εν τέλει τιμωρούμε. Αυτόν ο οποίος εγκλημάτισε αλλά δεν υπάρχει, ποια ή αυτόν που δεν εγκλημάτισε και θα υπάρχει από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, η βάση της κοινωνίας μας είναι να διορθώσει τα λάθη που γίνονται.
Δεν είναι απαραίτητο να τιμωρήσουμε κάποιον για να το τιμωρήσουμε. Δεν θα κερδίσει τίποτα ούτε ο συγγενής του ασθενού που έχει πάθει την κλάδη, ούτε κανένας άλλος. Αυτό που κάνουμε, αυτό που κερδίζουμε σαν κοινωνία, είναι να έχουμε έναν λειτουργικό πλέον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης είχε πει πως πρέπει να σκοτώνουμε αυτόν που κλάβει την πόλη. Εμείς πηγαίνουμε, όπως σας είπα και πριν, ένα βήμα παραπάνω. Για τα κρύβια, πολλά βήματα παραπάνω και μέσα από τον αλγοριθμό που έχει αυτή η κυβέρνηση, κάνει ένα μέτρο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν βλάβει περισσότερο τον άνθρωπο από ότι τον βλάβουν όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, σώσουμε τον εγκληματία, δίνοντας το δικαίωμα σε μια νέα αρχή. Ξέρετε, κάποτε είχε πει η Άννα Άρεν, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ελευθερία είναι ουσιαστικά το δικαίωμα του άρθρου. Και το εννοούσε με το δικαίωμα στη νέα αρχή. Κάθε άνθρωπος πρέπει να βάσει βιωμάτων και επομένως αυτό που του κάνουμε είναι το αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα. Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Είπαμε ότι θα το διαγράφουμε τη μνήμη εφόσον ουσιαστικά τον αφήνουμε, δηλαδή εφόσον αποφυλακίζεται. Σκεφτείτε πολύ καλά τι μνήμες δημιουργεί κάποιος μέσα στη φυλακή. Σκεφτείτε καλά πώς περνάει, τι γίνεται. Αυτός ο εξαγριωνισμός όχι μόνο δεν γίνεται ο εξαγριωνισμός, αλλά αυτός ο άνθρωπος εξαγριώνεται. Βγαίνει χειρότερος από ό,τι ήταν μέσα. Σκεφτείτε λοιπόν τι κερδίζουμε με αυτό το πράγμα. Κερδίζουμε ουσιαστικά, διαλύουμε όλες αυτές τις μνήμες και αυτές που είχε από πριν και αυτές που απέκτησε στη φυλακή και ουσιαστικά λυτρώνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Για όλα τα παραπάνω, για την καταλληλότητα του μέλλοντος, για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, γιατί ουσιαστικά επιτυγχάνει την ορθή επανένταξη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο μέτρο το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο δυνατό και σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος αυτός, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος ή χειρότερος θα ήταν ή ουσιαστικά δεν θα βρισκόταν εν ζωή. Σας παρακαλώ να κάνετε το αυτονόητο που ορίζει η συνείδησή σας. Αξιότιμη Κρητική Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι συνομιλητές, αγαπητό κοινό, καλησπέρα σας. Ως ο δεύτερος ομιλητής, ο πρώτος ομιλητής της δεύτερης αντιπολίτευσης, καλούμε να κάνουμε μια επέκταση στον αγώνα πάνω στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και να σας πείσω για το ότι δεν πρέπει να διαγράφουμε τις μνήμες από το αποδεκτή εγκλήματα. Η επέκτασή μας κυρίως θα κινηθεί στο κάτι τέτοιο που αυτή η κατάργηση γίνεται χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο, γιατί γίνεται χωρίς λόγο. Γιατί για λόγο θα σας αναφέρω μια λέξη κλειδί και μετά θα κάνουμε την επέκταση αναλυτικότητα. Κυρίως λόγω των ερεθισμάτων που λέγεται. Κρατήστε αυτή τη λέξη, επανέλθουμε στη συνέχεια. Και φυσικά όχι μόνο για τα ερεθίσματα, αλλά κυρίως για τις διαπροσωπικές σχέσεις και για την ίδια την αλήθεια που θα μάθει το άτομο, το εγκληματία. Πριν όμως από αυτά, ας περάσουμε σε κάποιες αντικρούσεις. Ακούσαμε από την αρχή του αγώνα ότι με αυτόν τον τρόπο τα λάθη σβήνονται. Όχι, τα λάθη δεν σβήνονται, τα λάθη καλύπτονται. Το σβήσιμο ενός λάθους έχει να κάνει με το ότι το εξαλείφεις από τη ρίζα του. Εμείς θα σας αποδείξουμε ότι δεν το εξαλείφεις από τη ρίζα του, αλλά πια μόνο το καλύπτεις. Στη συνέχεια, ακούσατε πως οι μνήμες της φυλακής δεν είναι συγχρονισμός. Όχι, ας μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Η φυλακή υπάρχει σαν κομμάτι, το πίσω κομμάτι του συγχρονιστικού μας συστήματος για ένα και μόνο λόγο. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά υπάρχει με σκοπό το συγχρονισμό των ατόμων. Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αλλά είναι θέμα άλλο διαφορετικό να οδηγηθούμε στη σωστή λειτουργία του συγχρονιστικού συστήματος και όχι μόνο τη φυλακή, αλλά οποιοδήποτε συγχρονιστικού συστήματος. Υπάρχει για να σοφρονίζει. Τι θα πει συγχρονισμό, το ακούσαμε και από την πρώτη αντιπολίτευση. Να επανεταχθεί το άτομο, να καταλάβει το λάθος του, να αλλάξει τη λογική και κρίση που διέπειναν άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο ξεκινήσουμε για την επέκταση. Για ποιον λόγο τα ερεθίσματα αυτά που σας είπα, αυτή η κατάργηση αποτελεί ημίμετρο και όχι μέτρο. Τα ίδια τα ερεθίσματα. Ένα άτομο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την κυβέρνηση, ότι δεν εγκληματεί μόνο για τα ερεθίσματα που έχει λάβει για την αγωγή, αλλά πολλές φορές, πολλές έρευνες δείχνουν ότι αυτό το κομμάτι είναι ακόμα και γονιδιακό, αν θέλετε. Μπορεί να υπάρξει, αν θέλετε, γονίδιο το οποίο να προδιαθέτει στην ύπαρξη ενός εγκλήματος. Δεν είπαμε ότι είναι απόλυτο, διότι όλοι οι εγκληματίες φυσικά έχουν κάνει ένα τέτοιο γονίδιο, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει. Έρευνες βρίσκονται εν εξελίξη, έρευνες που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο, έρευνες που αποδεικνύουν αυτούς τους εγκλήματους. Παρακαλώ. Μπορεί να αποτελεί από τη σφαίρα προκιάθεση, αλλά δεν μπορεί εξαιτίας του γονιδίου να είναι εγκληματίας. Επομένως, θέλει ανατροπή. Συμφωνείτε με αυτό. Όπως σας είπα ξεκάθαρα, τόσο το γονιδιακό παύλα επίκτητο κομμάτι, το γονιδιακό παύλα γενετικό κομμάτι, όσο και το κοινωνικό παύλα επίκτητο κομμάτι. Στη συνέχεια, ας κοιτάξουμε λιγάκι αυτά τα δύο κομμάτια. Έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει ότι καταργούμε αυτές τις μνήμες. Αυτές τις μνήμες που αποτελούν τις προκείμενες στο να οδηγηθεί ένας άνθρωπος σε ένα αίτημα. Πολύ ωραία, κάποιες προφανώς σκέψεις, παύλα πράξεις, εμπειρίες που οδήγησαν σε ένα αίτημα, αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα κριτήρια είναι απλά και μόνο κοινωνικά. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί ένας άνθρωπος δεν οδηγείται μόνο από τις σκέψεις σε ένα αίτημα, αλλά οδηγείται από τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα που έχει λάβει.
Για αυτά τα ερεθίσματα που έχει λάβει, δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Για ποιο λόγο? Και μετά την όποια αποφυλάκηση και μετά το σβήσιμο της μνήμης, τι θα γίνει? Θα μεταπηδήσει από τη μία κοινωνική τάξη σε μια άλλη. Θα υπάρξει κάποια, μια καινούργια ανατροφή, πιστεύει η κυβέρνηση, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα φυλακιστεί στα 50, στα 60, στα 70 του. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα τον ανατρέψει? Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα του μάθει σε αυτή την ηλικία τι είναι σωστό και τι όχι? Είναι κάτι τέτοιο δυνατό? Μα συνειδητοποιεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να μεταπηδήσει σε μια καινούργια κοινωνική τάξη? Φυσικά και κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ας εξετάσουμε τώρα το κομμάτι της γονιδιακής προδιάθεσης ή της γονιδιακής ολοκλήρωσης, αν θέλετε, που θα τον οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Με σιγουριά δεν μιλάμε, αλλά υπάρχουν ενδείξεις και έρευνες που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τα ερεθίσματα αυτά τα οποία τον οδήγησαν από πριν και πριν μπει στη φυλακή σε κάτι τέτοιο θα τον οδηγήσουν και μετά. Γιατί δεν θα τα καταργήσει από τη ρίζα του και ίσα ίσα είναι ακόμα πιο πιθανό να τον ξαναοδηγήσουν σε αυτή την περίπτωση για το λόγο ότι δεν έχει τις αναμνήσεις εκείνες που αποκόμισε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, ότι έσπανε, ότι έκανε κακό, ότι τιμωρήθηκε για αυτό το πράγμα, ότι χάλασε πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή, ότι στερήθηκε τα πάντα για να τα αποδιώξει αυτά τα πράγματα από πάνω του. Άρα, πού μας οδηγεί? Ότι είναι όχι μόνο ότι δεν δείχνεται κάτι τέτοιο, ότι θα σταματήσει να το κάνει, αλλά ότι είναι ακόμα και πιο πιθανό να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα, επειδή το έχει καταργήσει τις μνήμες εκείνες που μπορεί να τον έχουν κάνει να κατανοήσει το λάθος του. Και τα ερεθίσματα τα οποία τον έσπρωξαν εκεί, τα οποία κοινωνικά, γενετικά, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά και ίσα ίσα θα τον ξανασπρώξουν στο ίδιο έγκλημα. Πάμε σε αυτό. Γρήγορα. Ναι, είναι καθήκον της κυβέρνησης ακριβώς να του δώσει τη νέα ανατροφή. Αυτό είναι το υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μας εξηγήσετε όταν έρθει η σειρά σου με ποιον τρόπο θα το κάνει αυτό. Στη συνέχεια, περνώντας λοιπόν στο επόμενο επιχείρημα για τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου, ένα άτομο το καταργεί, ένα άτομο το τιμωρεί για μια συγκεκριμένη πράξη που έκανε. Αν εγώ δολοφονήσω, θα με βάλετε στη φυλακή επειδή το δολοφόνησα. Δεν θα με βάλετε στη φυλακή επειδή είναι η ύπαρξη που είμαι. Ακόμα κι αν όλη αυτή η ύπαρξη είναι δολοφονική. Τι θέλω να πω με αυτό? Σκεφτείτε το εξής απλό επιχείρημα του να έχω καταφέρει τα όντα πράγματα. Του να έχω καταφέρει πάρα πολλά επιτεύγματα. Πώς εσείς αυτά τα επιτεύγματα θα μου τα διαγράψετε από τη μνήμη μου, θα με ακυρώσετε εξ ολοκλήρως άνθρωπο για τη μία κακή πράξη που έκανα? Ακούστηκε γι' αυτό με την αντιπολίτευση, όμως δεν μπορώ να μην το πω. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη, ο άνθρωπος, παύλα δικαστής, είναι άνθρωπος, μπορεί να ασφάλει. Υπάρχει το ενδεχόμενο της δικαστικής και νομικής πλάνης που μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στη δίκη, οπότε στη φυλακή. Οπότε αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να παρεμηνέσουμε, να το ξεχάσουμε και να το κάνουμε από το λόγο μας. Η αλήθεια στη συνέχεια, την οποία εγώ θα μάθω έχοντας σβησμένη μνήμα από τα μάτια των άλλων. Όταν δεν θυμάμαι τι έκανα, θα είμαι εξαρτημένος όλων των υπόλοιπων ατόμων αφού βγω από τη φυλακή να μου εξηγήσουν γιατί δεν θυμάμαι, πού ήμουν τόσα χρόνια, τι έκανα. Άρα θα μάθω μια αλήθεια πολύ πιθανόν παραλλαγμένη από την πραγματική. Είτε υπερβολική, είτε προς τα κάτω. Που θα με απενοχοποιεί, είτε που θα με ενοχοποιεί. Υπέρ του δέατος. Και στη συνέχεια κλείνοντας και πάω σε επίτηδες στο τέλος, γιατί παρόλο που μας είπε η κυβέρνηση ότι δεν θέλει να σταθεί σε αυτό, εγώ δεν θα μπορούσα να μην το αναφέρω. Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι χαώδες, το οποίο εμείς δεν μπορούμε αλαζονικά να πούμε ότι έχουμε τεχνολογία να διαγράψουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο σβήσιμο μνημόν, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει τις εγκεφαλικές συνδέσεις και συνάψεις στην αίθια, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στην ολοκληρωτική αλλαγή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για αυτούς τους λόγους, για τους λόγους ότι είναι ένα αποτελεί ένα ημίμετρο χωρίς λόγο, ότι διαταράσσεται από τις ειδικές σχέσεις, σας παρακαλώ πολύ να μην σβήσουμε. Κυρίες και κύριοι φίλοι της πολίτευσης, αξιότιμοι, αξιότιμα μέλη της αντιπολίτευσης, κύριε Κυριακές, ήρθαμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε το ένα κατά πόσο θεωρούμε σωστό να σβήσει η μνήμη ενός ατόμου το οποίο έχει διαπράξει ένα ερευνητικές έγκλημα. Παρόλο που όντας ο συνόπτης της κυβέρνησης είναι ανάσα συνόπτης την κατάσταση η οποία έχει τα εγκλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και από τις δύο πλευρές, αλλά πρώτα θα προχωρήσω στο να αντικρούσω μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία ήρθαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι, η αντιπολίτευση μας είπε ότι τα ερεθίσματα τα οποία παίρνει αυτό το άτομο μέσα από τις φυλακές και μέσα από τις ποινές οι οποίες διεξάγονται και παρέχονται αυτή τη στιγμή, αλλάζουν. Αυτό όμως βλέπουμε ότι δεν ισχύει, διότι όπως υπόθηκε πριν, ο σοφρονισμός δεν λειτουργεί όχι απλά κατά πλειοψηφία, αλλά κατά κανόνα. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς με τέτοιο σθένος είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί, μία αλλαγή, η οποία έχουμε αποδείξεις ότι στην πραγματικότητα έχει αντίκρισμα στην ελευθερία του ατόμου, όπως θα σας παρουσιάζω. Μας είπανε ότι τα μνήμια αυτού του ατόμου μπορεί
να το προδιαθέσουν να έχει μια εγκληματική συμπεριφορά. Εμείς σας λέμε όμως ότι η ανατροφή αυτού του ατόμου και οι εμπειρίες του σίγουρα είναι αυτά τα οποία τον οδηγούν σε μια εγκληματική συμπεριφορά και αυτά ακριβώς είναι που επιλέγουμε εμείς να αλλάξουμε. Οπότε σας μιλάμε για σίγουρα πράγματα. Δεν σας μιλάμε για μπορεί ίσως θα δούμε. Μετά μας είπαν ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να το έχει κάνει το έγκλημα. Μας είπαν ότι ένας καινούριος άνθρωπος δεν είναι το ίδιο πράγμα και ότι θα βλάψουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, όντας η κυβέρνηση, θέλουμε να πιστεύουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο ρόλος μας είναι να προστατεύσουμε την κοινωνία και όχι το άτομο. Η κοινωνία στο σύνολό της είναι αυτή η οποία πρέπει να προστατευτεί. Ευχαριστώ πολύ. Η οποία πρέπει να προστατευτεί και η οποία κοιτάει σε εμάς, η οποία απευθύνεται σε εμάς και μας έχει δώσει την εξουσία να διασφαλίσουμε την επιβίωσή της και την σωστή της λειτουργία. Το ζήτημα λοιπόν σε αυτή τη στιγμή είναι ότι η σύναψή μας θα κινηθεί σε τρεις κυρίους άξονες. Αρχικά το ηθικό, όπως περιγράφηκε σαφέστατα, το δικαίωμα στη νέα αρχή κατά δεύτερον και κατά τρίτον το τεστ το οποίο σας παρουσίασε ο συνομιλητής μου της καταλληλότητας και σοφόλου. Το ηθικό λοιπόν ζήτημα, όπως ιδιαίτερα αναλυτικά παρουσιάστηκε από την πρώτη ομάδα της κυβέρνησης, είναι σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Θεωρούμε ότι η τιμή είναι ηθική, διότι δίνει το δικαίωμα στη νέα αρχή, κάτι το οποίο δεν δίνει απαραίτητα η τιμή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φυλάκιση ή ο θάνατος. Δεν είναι σίγουρο ότι θα δώσει ένα δικαίωμα στην αρχή, ότι θα δώσει την ελευθερία της επιλογής, όπως θα σας δείξουμε στα ζητήματα της νέας απειλής. Ενώ το μέτρο της απαλληλής της μνήμης φυσικά δεν δίνει. Ποιο από τα δύο άτομα είναι αυτό που αρχίζει, αυτό που προϋπήρχε ή αυτό που υπάρχει εκ των υστέρων. Ποιος αρχίζει ξανά. Αρχίζει ξανά ένα καινούριο άτομο. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γεννιέται ένα άτομο, με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται ξανά ένα σύνολο εμπειριών. Από τη στιγμή λοιπόν που ένα καινούριο άτομο μπορεί να έχει καινούργιες εμπειρίες, μπορεί να έχει νέα ερεθίσματα, με τον ίδιο τρόπο πιστεύουμε ότι η απαλληλή της μνήμης μπορεί να δώσει σε αυτό το άτομο μια κατεύθυνση εκ νέου. Δηλαδή μπορεί να πατήσει το κουμπί reset. Φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος να πάει είτε από τη μία είτε από την άλλη. Αλλά αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο εμείς δεχόμαστε να πάρουμε, διότι φυσικά υπάρχει η πιθανότητα να πάει από τη σωστή πλευρά. Και κατά πλειοψηφία πάει από τη σωστή πλευρά, όπως βλέπουμε από το σύνολο της κοινωνίας και από την πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία δεν είναι εγκληματίες. Ας περάσουμε όμως στο ζήτημα της νέας αρχής. Θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε στα άτομα μία νέα αρχή. Μας είπανε ότι έχουμε την επιλογή ένα 20χρονο άτομο να το βάλουμε δυσισόβια και να βγει στα 70 του, στα 80 του. Και εμείς σας λέμε ότι έχουμε το δικαίωμα αυτό το καινούριο άτομο, αυτό το άτομο το 20χρονο το οποίο έχει διαπράξει ένα ιδευτές έγκλημα, να το βγάλουμε στην κοινωνία έχοντας το δικαίωμα, το δικαίωμα της νέας αρχής στα 20 του, όχι στα 70 του και στα 80 του. Σαφέστατα, πρέπει να καταλάβετε και θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι το να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε ένα άτομο με μια καινούργια επιλογή είναι προς συμφέρον του και όχι μόνο προς συμφέρον του ιδιού, αλλά προς συμφέρον της κοινωνίας. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι οι μνήμες και οι εμπειρίες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τις εγκληματικές φύσεις, όπως είπαμε. Εμείς λοιπόν λέμε καινούργιες μνήμες, καινούργιες εμπειρίες, καινούργιο άτομο. Άρα, δίνουμε σε αυτό το άτομο το δικαίωμα στην ελευθερία. Διότι το δικαίωμα στην ελευθερία είναι το δικαίωμα στη νέα αρχή, όπως είπε και η Χάννα Άρεντ. Και πιστεύουμε ότι λυτρώνουμε αυτό το άτομο από τα βάσανα τα οποία το έχουν οδηγήσει στις οποιασδήποτε εγκληματικές πράξεις οι οποίες έχει διαπράξει. Τέλος, κοιτάμε το ζήτημα της καταλληλότητας. Το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο. Φυσικά και είναι κατάλληλο γιατί επιτυγχάνει την ορθή επανένταξη και το σοφρονισμό που δεν επιτυγχάνει τώρα. Είναι αναγκαίο. Φυσικά και είναι αναγκαίο. Διότι αυτή τη στιγμή αλλιώς το άτομο αλλιώς έχει την επιλογή να σαπίσει τη φυλακή ή να πεθάνει. Δεν τα θεωρούμε σωστά. Θεωρούμε ότι υπάρχει εναλλακτική η οποία είναι καλύτερη, η οποία είναι ορθότερη, η οποία μπορεί να βοηθήσει τόσο το άτομο όσο την κοινωνία. Και τέλος, είναι αναλογικό αυτό το μέτρο. Φυσικά και είναι αναλογικό, διότι ο σοφρονισμός δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή όπως δείχνει η πρακτική. Ενώ αυτή η μέθοδος, αυτή η καινούργια τεχνική, αυτή η δυνατότητα που μας παρέχει η τεχνολογία, μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση, μπορούμε να έχουμε την γνώση ότι θα μας δώσει τουλάχιστον νέα αποτελέσματα, ότι θα μας δώσει τουλάχιστον νέα πνοή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συζητήσει για το ηθικό ζήτημα και το πώς η τιμή. Έχουμε συζητήσει για το πώς το δικαίωμα στην νέα αρχή, το δικαίωμα στην ελευθερία είναι κέρια σημασίας σε εμάς και στην κυβέρνηση.
και έχουμε τέλος συζητήσει για το πόσο αυτό το μέτρο είναι κατάλληλο. Γι' αυτό σας παρακαλούσαμε να συμφωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Θα συζητήσουμε, θα κινηθεί η σύνοψή μου πάνω σε τρία φυσικά ερωτήματα, που πιστεύω ότι μας απασχόλησε το debate αυτό. Πρώτα απ' όλα, τελικά, τι εικόνα δίνει για την κοινωνία μας το μέτρο το οποίο μας προτείνει η κυβέρνηση. Δεύτερον, τελικά, για ποιο λόγο είναι μακριά από αυτή την τέλεια τιμή που οραματίζονται. Και τέλος, αυτό που αναπτύχθηκε από τον συμπαίκτη της ομάδας μου, για ποιο λόγο τελικά είναι ένα ημίμετρο το οποίο καθιστά ανθρώπους φαντάζομαι χωρίς λόγο. Πριν όμως από όλα αυτά, θέλω να φανταστείτε κάτι. Θέλω να φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή σας αν το παρελθόν σας ήταν ένα μεγάλο τοπίο. Ένα τίποτα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε, είστε και είμαι, αλληλεπιδράσεις, τίποτα έτσι, τίποτα άλλο παρά αλληλεπιδράσεις, νευρικότητά σας με εγκέφαλό σας και δεν είστε τίποτα άλλο παρά μνήμες και ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αυτά η κυβέρνηση θέλει να μας τα καταργήσει και μάλιστα όπως θα σας αποδείξω και μέσα από το λόγο μου, χωρίς λόγο. Κάποιες υποχρεωτές στην κοινωνία και αυτό τελικά θα μας οδηγήσει, αν θέλετε, σε μια χώρα κράτους το οποίο δεν θα έχει κανενός είδους ποιότητα και σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Μάλλον παρακαλώ την ερώτηση. Κύριε, όμως δεν υπάρχει και τα άλλα ερώτημα. Ότι πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουμε μπορεί θα το σκοτώνουμε την αρχή να μας πει στη φυλακή και δεν το δυσβήνουμε, το δημιουργούμε μια νέα ανάμειξη να μην σας ευχαριστώ πολύ, θα σας παρακαλέσω να είστε λίγο δομονετικό. Αυτό θα σας απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της συνοψής μου, στη δεύτερη ερώτησή μου. Οπότε σας παρακαλώ να περιμένετε, θα απαντηθώ σίγουρα στο επόμενο κομμάτι. Συνεχίζω να σχολιάσω στην εικόνα της κοινωνίας. Το δεύτερο αρνητικό, το οποίο πιστεύω ότι διαφαρύνει το μέτρο της κυβέρνησης, έχει να κάνει με το ότι κυρίες και κύριοι μας παρουσιάζουν αυτή τη νέα ιδηλιακή ζωή που θα έχει το άτομο. Στην πραγματικότητα, σαν μία επιβράβευση, μας λέτε ότι, όπως πολύ ωραία σχηματίζει από την κλάση αντιπολίτευση, μας λέτε ότι εντάξει, δεν πειράζει την προκλήμα, ας σας δώσουμε μια ευκαιρία, ας σου δώσουμε μια νέα ζωή. Κυρίες και κύριοι, ο ρόλος ως κράτος δεν είναι να ενθαρρύνουμε ένα έγκλημα, δίνοντας σαν τον εγκληματία μια επιβράβευση στην ελεύθερη ζωή. Όχι, όχι. Κυρίες και κύριοι, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να το συγχρονίσουμε, να το παραδειγματίσουμε, ναι, όχι. Αλλά με όλο αυτόν τον τρόπο. Και τώρα πάμε στο γιατί τελικά αυτό το μέτρο που μας προτείνεται είναι πολύ μακριά από αυτή την τέλεια ποινή που οραματιστήκατε. Και θα χρησιμοποιήσω μάλιστα τα λόγια του πρώτου μιλητή. Μας είπε ότι η τέλεια ποινή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ποινή που συγχρονίζει και παραδειγματίζει. Πάρα πολύ ωραία, συμφωνούμε απόλυτα. Ας δούμε λοιπόν για ποιο λόγο αυτό που προτείνεται σε καμία περίπτωση δεν είναι το στόχο που εσείς ήδη θέσατε. Κυρίες και κύριοι, ο σοφρονισμός τι είναι. Ο σοφρονισμός είναι το άτομο να αντιληφθεί το λάθος του. Ο σοφρονισμός είναι το άτομο να μην ξανακυλήσει τα ίδια λάθη. Ο σοφρονισμός είναι το άτομο να έχει δυνατότητα να μετανιώσει, να μετανοήσει και να επιστρέψει ενδεχομένως κάποτε στην κοινωνία. Δεν μας απάντησε ποτέ η κυβέρνηση. Ποιο είναι ακριβώς, όπως είπε και ο τελευταίος ομιλητής μου, και καλά θα μπορούσαμε να σε παρεντάξουμε μέσα από τη δεύτερη ζωή. Κυρίες και κύριοι, ποιο δεν παρεντάξει. Αυτός που εγκλημάτισε σίγουρα δεν υπάρχει πια γιατί έχετε διαγράψει τα πάντα από μέσα. Δεν μας εξηγήσατε ποτέ τελικά τι ακριβώς προσπαθείτε να πετύχετε. Και θέλω να. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το άτομο. Υπάρχει ένα νέο άτομο, ένα καινούριο άτομο, μια καινούργια ζωή. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω. Νομίζω ότι τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει και θα το κάνουμε μετά τις ερωτήσεις σας. Συνεχίζω τώρα όσον αφορά την ποινή και τον σοφρονισμό. Κυρίες και κύριοι, μας είπανε, μας το παρουσιάσανε σαν ένα δίλημα, ένα μονόπωλο, ότι θα σε αφήσει στη φυλακή ή θα τον δώσει αυτή την ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απαραίτητο στο κάτω-κάτω να σε αφήσει. Ένα άτομο το οποίο, όπως γνωρίζουμε, ακόμα και αν έχει καταδικαστεί ισόβια, δείξει μια καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, είναι πολύ πιθανό, ενδεχομένως και να επανεταφεί στην κοινωνία, έχοντας το σημαντικότερο το κλειδί, αν θέλετε, τη μεταμέλεια. Και τέλος, πριν περάσω το τελευταίο άσομα, όσον αφορά τη δικαστική πλάτη και την πιθανότητα να συμβεί κάποιο δικαστικό λάθος. Κυρίες και κύριοι, κανένας άνθρωπος δεν είναι λάθος και σε τι πώς θα νιώθετε σαν κράτος και σαν δικαιοσύνη, αν οδηγούσατε σε ένα μηδενικό παρελθόν, έναν ο οποίος τελικά θα αποδειχθεί αυτός. Προχωρώντας όμως τώρα το τελικά, γιατί αυτό το μέτρο που προτείνεται είναι ένα ηλικίωμα το οποίο θα οδηγεί το άτομο στο να ξανακυλήσει στο ίδιο ενδεχομένως λάθος. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα δεν θα ξέρει το λάθος. Ακόμα και να το τιμωρήσετε, πολύ απλά δεν θα θυμάται τίποτα. Δεν θα ξέρει τι αυτό που έκανε καλά, αυτό που μπορεί να το καταλάβει. Και δεν θα σε διαβάσει εύκολα. Θα μου πείτε ότι θα του δώσω μια νέα ζωή και θα τον αναθέσω από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, ποιο θα τον αναθέσει. Η κατακαιρματισμένη οικογένειά του, που κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή η οποία μέσα στο έγκλημα, η κοινωνία η οποία ήδη απέστρεψε να τον αναθέσει, το κράτο, πώ θα τον αναθέσει όταν είναι πλέον ένα ενήλικο άνθρωπο ο οποίο έχει αρχίσει να ζει τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας είπαμε ότι μετά τη δεύτερη αντιπολίτευση, στο έγκλημα οδηγόμαστε για δύο λόγους. Είτε από τα κοινωνικά αίσθηματα που σας αφέρει στα ίδια που παραμένουν λανθασμένα και παρατηρημένα, είτε από το γονιδιακό, το οποίο προφανώς και δεν μπορείτε να το αλλάξετε, δεν μπορείτε να παραποιήσετε το DNA. Μάλλον σας αποδείξαμε ότι το πρόβλημα όχι μόνο ήταν το εξαλείφθηκε από τρει
στην αρχή έναν άνθρωπο φάντασμα, το χωρίς μάλιστα να πετύχετε τίποτα πετυχαίνει να βγάλει τρύπα στο νερό. Και τέλος, ας πω και κάτι, ας πω κάτι ακόμα, όσον αφορά την αλήθεια που θα γνωρίσετε το άτομο όταν πια βγει πάλι στην κοινωνία που σας ρηματίζεται με την νέα του ζωή. Κάποιος θα πρέπει να του πει για ποιο λόγο δεν θυμάται τίποτα. Και ενδεχομένως, κυρίε και κύριοι, αυτή η αλήθεια να είναι απόλυτα παρεφημένη και να τον οδηγήσει στις ίδιες λάθος επιλογές. Συνοψίζοντας, εμείς σας είπαμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαγράψουμε τη μνήμη ανθρώπων που έχουν διαπράξει ειδική εκδοχή εγκλήματα, γιατί αυτό δείχνει λαθασμένη εικόνα της κοινωνίας, είναι πολύ μακριά από την τέλεια τιμή και τελικά το άτομο θα ξαναμιλήσει και τον έχουν καταστήσει άνθρωπο φάντασμα χωρίς λόγο.